Αναστασία, πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γιατί? Γιατί φεύγω. Τι φεύγεις, πού πας? Άσε, μην το ψάχνεις τώρα. Η Ντορίτα το ξέρει. Θα το πάρει βαριά, λες, ε. Ακοντώνη, δεν υπάρχει μόνο η Ντορίτα στη ζωή σου. Δυστυχώς. Αντώνη, πώς αλλιώς να σου το πω? Υπάρχουν πολλοί πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, Αντώνη. Δεν έχει σημασία, σε παρακαλώ, ας μην. Γιατί, Αντώνη? Τι? Αντώνη! Και τώρα το όνειρο! Τώρα είσαι υπεριασμένη! Πήρε και βαλίτσα. Καλά, καλά. Τι έγινε, ποιος έφυγε? Η Τίκα. Η γάτα. Ναι, η γάτα. Καλά, πώς κάνεις εσύ για μια γάτα? Δεν ξέρεις τι ήταν για μένα αυτή η γάτα, λοιπόν, γι' αυτό. Μα εσύ δεν τη χώναβες, όποτε την έβλεπες, την πρόσεγες. Γι' αυτό έφυγε, κατάλαβες, με τρώνε τζίψεις τώρα. Έλα, βρε Χριστίνα, εδώ φεύγουν άνθρωποι. Αυτό να μου πεις. Και γιατί ρώτησες αν πήρε βαλίτσα? Έτσι ρώτησα. Δεν το κατάλαβα, πάνω στην ταραχή μου, ποιος είναι τώρα. Τέλος πάντων, ρίξε μια ματιά εδώ σε αυτό τον διακανονισμό. Όχι, λέω να πηγαίνω, Λουκά. Επειδή έφυγε η γάτα. Έφυγε η γάτα, θα το μάθει η παιδιά μου, θα πάθει συγκοπή. Πρέπει να κανονίσει τέτοιες σχέδιες, κατάλαβες. Συγγνώμη, Χριστίνα μου, πού το ξέρεις ότι έφυγε οριστικά? Αφού το είπε, παιδί μου, στην Αστασία. Η γάτα, το είπε η γάτα. Το είπε, τέλος πάντων, τον νιαούρισε, άντε, γεια. Βρε, Χριστίνα μου. Η Μάρτον, κύριε. Μάμα, παιδί μου. Έφυγε. Το ξέρω, αγάπη μου, έφυγε. Σώπα, πουλάκι μου, μπορεί να ξαναγυρίσει. Αποκλείεται. Με κάνεις έτσι, αγάπη μου, ρε, γύρισε την καρδιά. Μα μη εσύ δεν ξέρεις τι πλάσμα ήτανε. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να πω, ξέρω από αυτά που μου έχεις πιέσει. Μα δεν ξέρεις τι σπάνιο είδος ανήκε. Σπάνιο, σπανιότατο, εμένα ρώτα. Αυτή η σπανιότης με έχει φάει εδώ και 10 χρόνια. Αλλά ξέρω που θα έχει πάει. Πού? Θα έχει πάει να βρει καμιά βλήψη, είναι εποχή αναπαραγωγής. Τι λες, παιδί μου, αυτόν κάθε που τον πιάνει, μην την πω, σκόνται και φεύγει. Το έχει ξανακάνει. Και εσύ το ανέχτηκε. Τι να έκανα. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Δυστυχώς έτσι είναι. Θα ψάχνει για καμιά φώκια. Μορκαλά την είπες. Μάμα, ποτέ πια δεν θα του ξαναγαϊδέψω την πλάτη. Σώπα. Ούτε θα του ξανατραβήξω τις τρίχες από το μουστάκι του. Τέτοια του κάνεις. Αχ, άκου να σου πω τι κάνουμε όταν μέναμε οι δυο μας. Όχι, όχι, Ντορίτα, με αυτά προσωπικά σας θέλω. Όχι, όχι, άσε με να σου πω. Ντορίτα, εγώ είμαι μιας άλλης νοοτροπίας. Άκου, άκου. Πρώτα απ' όλα για να τον καλοπιάνω τον Τάιζα. Σωστό με. Βέβαια. Το έδινε από αυτά που του αρέσουν. Σαρδέλες, μαρίδες. Του αρέσαν οι μαρίδες. Το αγαπημένο του. Ναι. Και μετά, μετά του άλυφα την πλάτη με λάδι. Ντορίτα, λεφτά είναι η περιγραφή τώρα. Είχε ένα τρίχωμα. Ναι, ήταν τριχωτός. Από ό,τι μου έχεις πει δηλαδή, δεν. Αυτός εντωμεταξύ με γαργαλούσε με τη μουσούδα του. Όχι μουσούδα, δεν το έκανε. Εντάξει, είχε λίγο γάμψη μύτη, αλλά. Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του. Ποια ουρά του? Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα. Καλά, ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα? Αλλά για ποιον μιλάμε? Για τον Θοδωρή. Ποιο Θοδωρή? Η Φώκια μονάχους, το έσκασε από το θαλάσσιο πάρκο. Ντορίτα σύνελθε, εκτός από τη Φώκια το έσκασε και ο Αντώνης. Ο Αντώνης σχέστηκα. Μόλι για τη Φώκια χρες και οδύρεσε τόση ώρα. Μάμα, η Φώκια είναι είδος υποπροστασία. Άμα οι φώκες είναι είδος υποπροστασία, οι άντρες τι πρέπει να είναι? Σιγά τους άντρες. Εγώ σου αγάπησα το Θοδωρή, δεν αγάπησα άντρα. Τότε αγάπη μου να παντρευτείς μια φώκια. Να πάτε και στην Αλόνσο να φτιάξετε μια φωλιά. Πώς θα καταφέρνεις πάντα και ευτελίζεις την κουβέντα? Άκουσε τον Ρίτα μου. Φώκες βρίσκεις, πολλασπάς στην Γρυλανδία, να, κοπάδια. Αντώνη που ξαναβρίσκουμε. Τέλειωσε το μάθημα. Και που στο κάνω το μάθημα εσύ ανεπίδεκτη είσαι. Όχι, παράτα με. Έλα Ντορίτα μου, εγώ τη συμπαθώ τις φώκες. Αλήθεια, έχω και ένα παλτό από φώκες. Τι έχεις? Ντορίτα, να σου εξηγήσω. Ντορίτα! Ζημάζει την τυγούνα από φώκια που είχα, ε. Πού σου είχε φέρει μακαρίτης από το Παρίσι? Αυτό έμεινε. Το υπόλοιπο πήγε να βρει το μακαρίτη. Την κομμάτιασε. Σαν τη λυσσασμένη.